του Μάχη του Μπαλί του έχω μεγάλη αγάπη. Διότι ήταν, εγώ θα το πω από τους δασκάλους μου όταν έμπαινα στη δουλειά, σήμερα θα επισκεφτούμε έναν χώρο που τον ονειρεύτηκε αλλά κυρίως τον δημιούργησε, γιατί το να ονειρεύεσαι και να αφήνει στους άλλους να υλοποιήσουν τα όνειρα δεν έχει την ίδια μεγάλη αξία. Είμαστε σε απευθεία σύνδεση με το Μουσείο Τύπου, στα παλιά γραφεία της Ένωσης Συντακτών, στα κύματα δηλαδή. Είναι εκεί η Κωνσταντίνα Φωτοπούλου. Καλώς την. Καλησπέρα, Σωτήρη, κυρίες και κύριοι. Ακριβώς βρισκόμαστε στο νέο Μουσείο Τύπου της Ένωσης Συντακτών Ημερήσεων Εφημερίδων Θεσσαλίας, Θερέας, Ελλάδας και Εύβοιας. Να πούμε στον κόσμο στη συμβολή των οδών Δημητριάδος με Φιλελλήνων, Δημητριάδος 261, για να γνωρίζουν και να έρθουν να απολαύσουν πραγματικά τον θησαυρό που υπάρχει μέσα σε αυτόν εδώ πέρα το χώρο. Ιστορία 140 ολόκληρων χρόνων. Καταγράφονται και παρουσιάζονται εφημερίδες, είτε θεσσαλικές αλλά και όχι μόνο, οι οποίες κυκλοφορούν κάποιες ακόμα και σήμερα. Φυσικά δεν υπάρχουν μόνο εφημερίδες, υπάρχουν και άλλα πολλά πράγματα αξίας, τα οποία φυσικά θα μας τα εξηγήσουν και θα μας τα παρουσιάσουν οι υπεύθυνοι του μουσείου. Πάμε να τους γνωρίσουμε. Είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Συντακτών, ο κύριος Γιώργος Τσιγκλιφίσης, και ο κύριος Μάκης Μπαλής, ο Ταμείας. Τον αποκάλυψες με την εισαγωγή σου. Καλησπέρα και στους δύο. Καλησπέρα. Είναι ευχάριστη έκπληξη η παρουσία και του Γιώργου, του Τσιγκλιφίση, έτσι. Στη συντροφιά μας. Μάκη, αυτό είπα ότι αποκτά πολλαπλάσια αξία όταν δεν ρίχνεις απλώς την ιδέα. Όταν παλεύεις, η ιδέα αυτή να αποκτήσει σάρκα και οστά. Διότι θέλω να ζητήσω συγγνώμη. Το πρώτο ραντεβού για να το παρουσιάσουμε το μουσείο ήταν μέσα στην καρδιά των εκλογών. Άλλαξε η επικαιρότητα εκείνη την ημέρα. Δεν είχαμε το χρόνο να το κάνουμε και είπα, παιδιά, πρέπει πριν κλείσει αυτή η σεζόν να πάμε, γι' αυτό και είμαστε σήμερα εκεί. Εσείς τουλάχιστον και οι δύο καταλαβαίνετε πόση επικαιρότητα λίγο καθοδηγεί τα πράγματα κόντρα στις επιθυμίες μας. Έτσι. Έλα, είναι απολύτως κατανοητά αυτά, το ξέραμε, τα είπαμε άλλωστε και τότε. Πραγματικά είναι κατανοητές αυτές οι ανάγκες, αυτά που προηγούνται δημοσιογραφικά. Αλλά είναι σημαντικό το ότι βγαίνουμε στην εκπομπή σου, Σωτήρη. Είναι σημαντικό ότι θα έχουν την ευκαιρία να δουν κι άλλοι κάτοικοι της περιοχής του τι έχει δημιουργηθεί εδώ πέρα, να τσιγκλίσουμε λίγο το ενδιαφέρον τους, ακόμα περισσότερο από αυτό που ήδη υπάρχει, να έρθουν να επισκεφθούν τον χώρο, να δουν την ιστορία του τοπικού, ευρύτερα με την ευρύτερη έννοια τοπικού τύπου, τη σημασία του τοπικού ένωση, τύπου έτσι, για τις τοπικές κοινωνίες. Ακριβώς. Θεσσαλία, Στερεά Ελλάδα και περιοχή Ευβοίας. Έντυπα από όλες αυτές τις περιοχές. Μια ιδέα που είχε ο πρόεδρος, ο Γιώργος ο Τσιγκλιφίσης, πριν από αρκετούς μήνες. Θα μας τα πει ο Γιώργος. Η ιδέα να κάνουμε το Μουσείο Σωτήρη δεν είναι τωρινή. Την είχαμε ξεκινήσει πριν 20 ακριβώς χρόνια. Α, 20 χρόνια. Και πάλι με το Μάκη. Wow. Είχαμε βρεθεί στην Προεδρία της Ένωσης. Τότε λοιπόν είχαμε κάνει μια προσπάθεια να βρούμε ένα χώρο, γιατί σε αυτόν εδώ το χώρο παλιά γινόταν οι γενικές συνελεύσεις της Ένωσης, το γνωρίζεις εσύ. Βέβαια. Ή διατίθενταν η αίθουσα για συνεντεύξεις τύπου. Ακριβώς. Τότε δεν πήγε καλά η προσπάθεια, δεν βρίσκαμε τον κατάλληλο χώρο. Τώρα όμως που η Ένωση μας έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, ο χώρος αυτός ουσιαστικά έμενε αναξιοποιήτος. Αποφασίσαμε λοιπόν σαν Διοικητικό Συμβούλιο ομόφωνα να προχωρήσουμε στην δημιουργία αυτού του μουσείου. Και η ιδέα ξεκίνησε από μια επίσκεψη στο ανάλογο Μουσείο Τύπου που υπάρχει στην Πάτρα. Από αυτή την επίσκεψη λοιπόν είδαμε ότι εμείς έχουμε αρκετά. Έτσι. Έχει πολύ υλικό και εκείνο πραγματικά, αλλά νομίζαμε όταν το επισκεφθήκαμε, καταλάβουμε ότι και εμείς έχουμε ένα υλικό το οποίο θα πρέπει να εκτεθεί, το οφείλουμε και στην πόλη μας, το οφείλουμε σε όλη τη Θεσσαλία, σε όλη την Κεντρική Ελλάδα. Είχαμε κούτες κάπου με υλικό, δεν λέω ότι δεν προσθέθηκε, αλλά όλα αυτά τα φύλλα, εγώ βλέπω τώρα 200 εφημερίδες, 140 χρόνια που υπάρχει τύπος στην περιοχή μας, όλα αυτά σε ένα μεγάλο ποσοστό, σε ένα μεγάλο βαθμό ήταν ήδη στην κατοχή της Ένωσης, έτσι. Ναι, όντως. Υπήρχαν πραγματικά, Σωτήρη, υπήρχαν μέσα σε κούτες, κάποιες από αυτές ανακαλύφθηκαν εντελώς τυχαία. Υπήρχε ένας θησαυρός εκεί πέρα. Εμπλουτίστηκε αυτό το υλικό που βρήκαμε με επιπλέον υλικό που ψάξαμε, υδρώσαμε, ψάξαμε, βρήκαμε. Το καλό είναι ότι από την ημέρα των εγγενείων μέχρι σήμερα
Έχει έρθει πολύ καινούριο υλικό. Είμαι βέβαιος ότι σε λίγες εβδομάδες, όχι μήνες, ο χώρος δεν θα μας φτάνει πλέον. Θα πρέπει να βρούμε χώρο να επεκταθούμε, διότι συνεχώς υπάρχει ένα ενδιαφέρον προσφοράς στοιχείων και αντικειμένων και εντύπων για να αναδειχθούν, να εκτεθούν και να αναδειχθούν μέσα στο μουσείο. Κυρίως για να βγει όχι το υλικό που υπάρχει, για να βγει ο αέρας που υπάρχει πίσω από το υλικό. Αυτή η άειλη κληρονομιά, όπως λέμε, που είναι το σημαντικότερο για να δείξουμε τη σημασία που έχει το τοπικό έντυπο. Καταλαβαίνουμε ότι θα έχει μια δυναμική να λένε... έκθεση. Δηλαδή, θέλω να πω, αν κάποιος έρθει αύριο, γιατί ο στόχος και της επικοινωνίας είναι για να την δουν όχι οι συνάδελφοι την έκθεση, να τη δει η κοινωνία, την αφορά την ακριβώς. Κοινωνία. Η κοινωνία. Είναι πολύ για να αντιληφθεί και η κοινωνία τη σημασία του τοπικού τύπου. Ενημέρωση με την κοινωνία. Έτσι. Πολύ στενή. Τόπος χωρίς τοπικό τύπο δεν έχει καταγραφή της τοπικής ιστορίας. Δεν υπάρχει τοπικός τύπος, δεν υπάρχει καταγραφή της τοπικής ιστορίας. Και ακριβώς επειδή θέλουμε να έχουμε αυτή τη δυναμική σχέση, πέρα από την ξενάγηση που θα έχουμε εδώ για να δείξουμε και να εξηγήσουμε τι είναι το κάθε αντικείμενο ή το κάθε έντυπο που θα βλέπει ο επισκέπτης, έχουμε δώσει ένα βάρος και στους μικρούς μας επισκέπτες, τους μαθητές των σχολείων, που είχαμε ήδη 2-3 επισκέψεις, τέλειωσε η χρονιά πια από το Σεπτέμβριο και μετά. Έχουμε ετοιμάσει μια σειρά από εκπαιδευτικά βίντεο μικρής διάρκειας για να μην κουράζουν, όπου στους μικρούς μαθητές θα μπορούμε να τους δείχνουμε την ιστορία του τύπου, την ιστορία της τυπογραφίας, την ιστορία του Γουτεμβέργιου, την ιστορία του μελανιού και της γραφής και του χαρτιού, τέτοια πράγματα με πάρα πολύ όμορφα βίντεο. Και βεβαίως να τους εξηγούμε και τι βλέπουν. Για παράδειγμα, να δείξω ένα παράδειγμα εδώ. Βλέπουμε τη δουλειά, τη σημαντική δουλειά. 2 καλογέρων της περιοχής, από τους πρωτοπόρους της τοπικής δημοσιογραφίας. Από εδώ είναι ο Ζωσιμάς της Φιγμενίτης, τέλη της δεκαετίας του 1880, που βγάζει τον Προμηθέα, το περιοδικό του Προμηθέας, και το ετήσιο ημερολόγιο του «Η Φήμη». 3 ημερολόγια έβγαλε, τα 2 τα βλέπουμε εδώ. Και τα 2 έντυπα αποτελούν πηγή στοιχείων για ερευνητές της τοπικής ιστορίας και της τοπικής λαογραφίας. Δίπλα βλέπουμε δουλειά ενός άλλου καλόγερου. Λείπει βέβαια ο τρίτος μεγάλος καλόγερος δημοσιογραφίας, ο Άθιμος Γαζής. Εδώ είναι ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, από την οίκια της Λάρισας, τον Εμπεκλέρο, όπως λεγόταν τότε. Ο Θεόκλητος Φαρμακίδης, με πρωτότυπες φωτογραφίες, δεν υπάρχουν άλλες, διαδέχθηκε. Αντικατέστησαν από τον Άρχιμο Γαζή στον Ερμητολόγιο της Βιέννης το 1816 μέχρι το 1818, όταν ο Άρχιμος Γαζής έπρεπε να επιστρέψει στην Ελλάδα. Με υπόδειξη του Κοραή διαδέχθηκε ο Θεόκλητος Φαρμακίδης. Ο Θεόκλητος Φαρμακίδης αργότερα, το 1825, γίνεται διευθυντής στη Γενική Εφημερίδα της Ελλάδος. Είναι η σημερινή εφημερίδα της κυβερνήσεως που δημοσιεύει, το ΦΕΚ που λέμε, που δημοσιεύει νόμους και τα λοιπά από τότε, διευθυντής της. Και είχε μεσολαβήσει βέβαια το 1821 ο Φαρμακίδης να βγάζει στην Καλαμάτα τον Αύγουστο του 1821 την πρώτη ελληνική εφημερίδα που βγήκε σε ελληνικό έδαφος. Τέτοιου είδους έντυπα υπάρχουν πάρα πολλά στο μουσείο μας. Όπως και χειρόγραφα πάρα πολλά. Μπορούμε να βρούμε χειρόγραφα έργα του Γιάννη Κορδάτου, που έχει άμεση σχέση με τη δημοσιογραφία γιατί ήταν συνεργάτης των τοπικών φίλων, ιδιαίτερα του Ταχυδρόμου. Μπορούμε να βρούμε τα σπάνια χειρόγραφα ποίηματα του μεγάλου της βολιώτικης δημοσιογραφίας, του Τάκη Κονομάκη. Μπορούμε να βρούμε όμως ένα έγγραφο που μας συγκίνησε, ένα χειρόγραφο από την εποχή του 1871, τότε που ήταν εδώ Μητροπολίτης ο Δωρόθεος Σχολάριος, ήταν Μητροπολίτης Δημητριάδος Ζαγοράς, έπιανε μέχρι και την Αγιά. Και όταν τον εβάλανε, έγινε Μητροπολίτης Λάρισας, άρχισε μία πολεμική εναντίον του. Έχουμε τις επιστολές που γράφτηκαν εναντίον του, αλλά και σημειώσεις πάνω σε αυτές τις επιστολές του Γρηγορίου Φουρτουνιάδη, του μετέπειτα Μητροπολίτη Δημητριάδος και Ζαγοράς, το 1871. Και βεβαίως πάρα πολλά έντυπα. Ναι. Έντυπα που έχουν να κάνουν με την ιστορία του τύπου, από τους πατέρες της δημοσιογραφίας, τα περιοδικά και τις εφημερίδες που βγάζει ο Βλάσης Γαβριλίδης, τη διάπλαση των παιδών θα θυμούνται οι παλιότεροι, αλλά και την εφημερίδα των παιδών. Έχουμε τα οικογενειακά περιοδικά, Ρομάτζο, Μπουκέτο, τα πρώτα περιοδικά με έχρωμα εξώφυλλα με λιθογραφία. Σπαρέν. Έχουμε Ισπάρα. Την εφημερίδα των κυρίων. Τη Καλλιρό Ισπαρέν, η πρώτη εφημερίδα που γράφτηκε από γυναίκες και απευθυνόταν σε γυναίκες. Και βεβαίως, δεν ξέρω αν μπορεί να στρίψει κάμερα, μηχανήματα τα οποία χρησιμοποιούνταν
στα πρώτα χρόνια της τυπογραφίας και των εκδόσεων. Μικρό πιεστήριο τύπου Boston, επιτραπέζου. Στην παλαιολιθική περίοδο, έτσι μοιάζουν σήμερα. Παλιές γραφομηχανές. Λίγο μετά το Γκουτεμβέργιο είναι αυτά. Αλλά έχουμε και τα στοιχεία, έχουμε τα στοιχεία της εποχής Γκουτεμβέργιου. Τα στοιχεία τα μεταλλικά. Έτσι. Τα μεταλλικά στοιχεία που γινόταν όλα γράμμα-γράμμα στο χέρι. Και το κάναν γράμμα-γράμμα. Αυτό είναι θήκη ώρες. Βεβαίως. Τώρα, για να κλείσουμε με τα πρακτικά. Θέλει κάποιος, ξεσηκώνεται τώρα που τα βλέπει αυτά τα ωραία και λέει θέλω να πάω να τα μυρίσω, να τα δω από κοντά, γιατί όλα αυτά έχουν και μια μυρωδιά. Έτσι, το πες πολύ σωστά, να το μυρίζεις γιατί είναι έντονη και η μυρωδιά του αντιμόνιου ακόμα πάνω τους. Λοιπόν, πώς θα έρθει, που δεν είναι, τα σχολεία κλείσαν, οι εκδρομές των σχολείων, τα σχολεία κλείσανε. Αυτό θα γίνουν ξανά από το Σεπτέμβριο και πάμε. Πώς μπορεί ο ιδιώτης. Με ένα απλό τηλεφώνημα στην Ένωση. Ωραία. Με ένα απλό τηλεφώνημα στην Ένωση, στην Ένωση Συντακτών, κανονίζουμε όποια μέρα και όποια ώρα τον εξυπηρετεί μπορούμε να κάνουμε, πέρα από τις ώρες που είμαστε εμείς εδώ, δηλαδή μπορεί να τον εξυπηρετεί κάποιον πολίτη κάποια άλλη ώρα, κάποια άλλη μέρα. Πολύ ευχαριστώ στον Γιώργο Τσιγκλιφίση, να το εξηγήσουμε. Συγχαρητήρια για τη σπουδαία δουλειά που έχετε κάνει. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ, Σωτήρη. Ευχαριστούμε και την Κωνσταντίνα που ήρθε εδώ. Γεια σας. Βεβαίως. Κωνσταντίνα Φωτοπούλου, Δονάτος Ρίμτσιας, στη σύνδεσή μας.